κοινή χρειάζεται να ενισχύσουν το στρατηγικό του σχεδιασμό. Να το πω, να βγουν από το μικρό κόσμο της δράσης τους σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ας πούμε, και να συνδεθούν με τη μεγάλη εικόνα. Το εθνικό, το ευρωπαϊκό, θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό πλαίσιο. Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast του ΕΛΙΑΜΕΠ. Σε αυτό το podcast θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια της ευγενία Βαθάκου να κατανοήσουμε τι είναι οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, πώς λειτουργούν και τελικά ποια η σημασία τους για την ανάπτυξη στη χώρα μας. Θα εστιάσουμε και στην αξιοποίηση των στόχων από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πεδία που εμπίπτουν στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η Ευγενία Βαθάκου έχει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων εντός και εκτός Ελλάδας, Διδάσκει σχετικά μαθήματα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο ΧΙΚΣ και είναι επιστημονική συνεργάτηδα του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Βαθάκου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τα βασικά. Μια που σε αυτό το θέμα πολλέ φορέ και τα βασικά ε, δεν τα γνωρίζουμε καλά. Όλοι ακούμε για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αλλά αν μας ρωτήσει κανείς να πούμε έστω και έναν, μάλλον θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Ποιοι είναι λοιπόν και γιατί είναι τόσο σημαντική για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, να πω αρχικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σημερινή κουβέντα. Πάμε τώρα όμως να δούμε ποιοι είναι οι 17 στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, λέγοντας ότι υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015 με χρονικό ορίζοντα το 2030. Είναι 17 στόχοι, όπως η εξάλληψη της φτώχειας, ο πρώτος στόχος, της πείνας, ο δεύτερος. Ο τρίτος αφορά την καλή υγεία και την ευημερία. Ε, υπάρχουν στόχοι για την ποιοτική εκπαίδευση, την ισότητα των φίλων, αλλά και για θέματα περιβάλλοντος, για την φθηνή και καθαρή ενέργεια, για διώσιμες ε, πόλεις, για τη ζωή στο νερό, τη ζωή στη στεριά. Ο δέκατος έκτος στόχος αφορά ειρήνη, δικαιοσύνη, ισχυρούς θεσμούς. Ε, με μία πρώτη παρατήρηση όμως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για στόχους που αφορούν και τα τρία επίπεδα ανάπτυξης, το οικονομικό, το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό. Ε, και μα λένε ουσιαστικά ότι δεν είναι εφικτή η οικονομική ανάπτυξη, αν παράλληλα δεν υπάρχει κοινωνική ανάπτυξη, αν υπάρχουν ανισότητες και αν δεν φροντίσουμε και σεβαστούμε το περιβάλλον. Τώρα θα έρθω στο ερώτημα που θέσατε για τη σημασία των στόχων. Ακούγοντα με κάποιον να αναφέρω ορισμένου στόχου, μπορεί να πει τι ωραίο ευκολόγιο, Ε. Ναι, ευχόμαστε να μειωθεί η φτώχεια, η πείνα, αλλά η ερώτηση νομίζω που είναι στο μυαλό όλων είναι τι κάνουμε γι' αυτό. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι στόχοι δεν είναι αυτό που μόλις σας είπα. Οι στόχοι προσφέρουν μία εργαλειοθήκη. Συνοδεύονται από 169 υποστόχους και 247 δείκτες. Δεν αρκεί δηλαδή να ευχηθούμε, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα πετύχουμε τους στόχους. Από πού θα ξεκινήσουμε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες. Και πρέπει να θέσουμε και δείκτες για να μετρήσουμε την πρόοδο. Δηλαδή, αν πάρουμε το στόχο 3 που αφορά την υγεία και την ευημερία, περιλαμβάνει 13 υποστόχους, προτεραιότητες και σχετικούς δείκτες για να μετράμε την πρόοδο σε αφορά αυτούς τους υποστόχους. Ενδεικτικά σας λέω, Ω το 2030 πρέπει να μειωθεί η μητρική θνησιμότητα, η νεογνική θνησιμότητα. Η... Θα πρέπει να... Ε, μειωθεί ουσιαστικά θνησιμότητα ε, από μεταδοτικές ασθένειες, αλλά και η πρόληψη και η θεραπεία ε, κατάχρηση ουσιών, όπως ναρκωτικά ή ε, η, η επιβλαβής κατανάλωσης αλκοόλ κτλ. Επομένως, οι 17 στόχοι μας δίνουν και ορισμένα εργαλεία και, και, αν μπορώ να πω, μας δίνουν ένα κοινό πλαίσιο για όλους τους φορείς. Κρατικούς, διακρατικούς, ιδιωτικούς φορείς, αγορά τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτες, εμένα και εσά, να συμπράξουμε για την επίτευξή τους. Είναι, είναι, μια κοινή γλώσσα που διευκολύνει τη δράση μας για την ανάπτυξη. Χαρακτηριστικά, να σας πω, όταν ήμουν στην Ουγκάντα υπεύθυνη ενό ευρωπαϊκού προγράμματο. Και δεν είμαι, σα λέω, στην πρωτεύουσα, δηλαδή στην Καμπάλα, αλλά στον Κούλου που ήταν στα βόρεια τη χώρα. εκεί λοιπόν τοπική αυτοδιοίκηση, οργανώσει κοινωνία πολιτών, τοπικέ και διεθνεί, γιατί είχαν έρθει πολλέ διεθνεί οργανώσει, γνώριζαν του στόχου, τους στόχους που είχε θέσει η χώρα σε σχέση με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και δούλευαν με βάση αυτούς. Θα πιαστώ από αυτό, γιατί αυτό ήταν το, το επόμενο ερώτημά μου, έχοντα διαβάσει και το κείμενο πολιτική, το δικό σα που δημοσιεύει το ΕΛΙΑΜΕΠ, ότι πραγματικά δεν μπορεί η Ουγγάντα, η Ελλάδα και η Νορβηγία να έχουν τι ίδιε ανάγκε. Έτσι, πρέπει το κάθε κράτο να να δει, να στηριχθεί στους στόχους, να στηριχθεί στις οδηγίες και να, με, κάποιο τρόπο να κάνει την εργαλειοθήκη δική του από εκεί και πέρα. Γιατί είναι πιθανό στην Ουγγάντα να υπάρχει θέμα βρεφικής θνησιμότητας, πολύ μεγαλύτερο, που ενδεχομένως να μην υπάρχει καθόλου στην Νορβηγία. Δηλαδή, ο στόχος είναι κοινό, αλλά κάποιοι στόχοι είναι πιο σημαντικοί για άλλες χώρες, άλλοι δεν υφίστανται σε άλλες χώρες και χρειάζονται διαφορετικά εργαλεία. Σωστά τα λέτε. Ε, να, να, πούμε ότι διαφορετικές χώρες ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες γιατί δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες συνθήκες, δεν διαθέτουν τους ίδιους πόρους. Άρα ναι, κάθε χώρα θα πρέπει να εξειδικεύσει τους στόχους να κάνει μια συστηματική εκτίμηση αναγκών και να προσδιορίσει τους δικούς της στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Να βάλει σαφείς να θέσει ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και βέβαια τον αντίστοιχο προπολογισμό. Γιατί για να υλοποιήσουμε κάποιε παρεμβάσει χρειαζόμαστε του κατάλληλου πόρου. Επομένω, όπω το είπατε, είναι, η κάθε χώρα θα πρέπει να εργαλειοποιήσει του στόχου αναπτύσσοντα τη δική τη στρατηγική, τα δικά τη εθνικά σχέδια δράση για κάθε θέμα. Σε αυτό το πλαίσιο, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνουν οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα είμαστε πίσω στον στο σχεδιασμό, πάσχουμε και τώρα σας θέτω πολλά θέματα μαζί, αλλά και ποια χώρα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ποια χώρα θα θέλαμε δηλαδή στον τρόπο διαχείρισης αυτών των στόχων να μιμηθούμε αν μπορούμε. Ναι, ναι είναι, είναι πολλά τα ερωτήματα που θέτεται και είναι και σημαντικά. Ας ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενσωματώσει τους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη στην στρατηγική της για την ανάπτυξη εντός της Ένωσης, αλλά και για τη βοήθεια που προσφέρει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι, οι στόχοι έχουν ενσωματωθεί σε όλες τις σημαντικές Πώ να πω, μεταρρυθμιστικέ πολιτικέ, όπω για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όπω η πολιτική για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντο τη Ευρώπη, η στρατηγική για την ισότητα των φύλων, το νέο σχέδιο δράση για την κυκλική οικονομία. το σχέδιο δράση τη Ευρώπη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Και καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη τη να κάνουν το ίδιο. Δηλαδή να ενσωματώσουν στις εθνικές πολιτικέ του τους, ε, τους στόχου. Και τώρα το κρίσιμο ερώτημα, τι κάνει η Ελλάδα. Ε, σήμερα Είμαστε 8,5 χρόνια μετά τη διακήρυξη των στόχων, δηλαδή μετά το 2015, μόλις 6,5 χρόνια πριν το 2030. Ε, είναι το χρονικό σημείο που έχει θέσει η Συνέλευση των Ηνωμένων ΕΕ, Εθνών, όπως είπαμε, για την επίτευξη. Ε, γενικά πρέπει να πω ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο είμαστε πίσω σε σχέση με τους στόχους. Η οικονομική κρίση, η πανδημία αναφέρονται ως βασικά αίτια. Δεν θα επακταθώ σε αυτό. Η ελληνική πολιτεία όμως έχει αρκετό δρόμο να διανύσει. Για ορισμένα θέματα ανάπτυξης υπάρχουν εθνικά σχέδια δράσης και έχουν ενσωματωθεί οι στόχοι, αλλά δεν υπάρχουν για όλα. Δεν έχει χαράξει η Ελλάδα στρατηγική για την επίτευξη πολλών στόχων και όπου το έχει κάνει παρατηρούνται σοβαρές ελήψεις και στο στάδιο της εκτίμηση των αναγκών και κατά συνέπεια στον σχεδιασμό και στις διαδικασίες που ακολουθούνται για το σχεδιασμό, που, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Τι εννοώ. Όσον αφορά την εκτίμηση αναγκών, τα εθνικά σχεδιαδράσεις που υπάρχουν δεν αναπτύσσονται πάντα μέσα από μια, ε, να το πω, συστηματική μελέτη και με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, ε, μέσα από διαβουλεύσεις, διαλόγου, διαλόγους, όπως λέγανε δηλαδή θα έπρεπε. Και έτσι παρουσιάζουν αρκετά κενά. Ξέρετε, στο πλαίσιο του υλοποιούμε για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Έχουμε ε, εντοπίσει κάποια εθνικά σχέδια δράσεις, τα έχουμε αποκωδικοποιήσει. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του έργου, το sdgsnetworkgreece.eu και μέσα από αυτή τη δουλειά διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν εθνικά σχέδια που δεν έχουν δείκτες για κάποιους στόχους ή δεν αναφέρουμε σαφήνεια ε, ποιοι είναι ή δεν ποσοτικοποιούνται. Ή σε κάποια άλλα δεν αναφέρονται οι πόροι που απαιτούνται για την υλοποίησή του. Ε, σε κάποιε περιπτώσει, ορισμένα εθνικά σχέδια δράση έχουν απαξιωθεί δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Ξέρετε, αυτά τα σχέδια αφορούν μια ορισμένη περίοδο 4, 5, 6 ετών. Σα ρωτώ και τώρα σα διακόπτω, αλλά θέλω να, να, να το, να ναι, το ναι, κάνω και αυτό το πείτε. ερώτημα. Υπάρχει, το βλέπουμε γενικότερα στην Ελλάδα αυτό, Υπάρχει ένα θέμα συνεργασία φορέων κοινωνία πολιτών, δήμων κρατικού μηχανισμού το βλέπουμε αυτό από τις φυσικές καταστροφές μέχρι τα πάντα ε, ε, ε. έχει επηρεάσει λοιπόν αυτή η αδυναμία συνεργασίας και αυτή η λίγο συνωμοσιολογική διάθεση που έχουμε στη χώρα μας και απέναντι στις μη κυβερνητικές οργανώσεις Νομίζω ότι είναι, είναι αρκετά περίπλοκο θέμα για να το απαντήσουμε με μια πολύ έτσι, σύντομη να πω απάντηση. Αυτό όμως που θα μπορούσα να πω είναι ότι έχουμε την ευκαιρία και μέσα από την πλατφόρμα που θα μπορούσε να αναπτυχθεί με βάση του στόχου για τη βιώσιμη ανάπτυξη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές για να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία. Δηλαδή, θα πρέπει, αν με ρωτάτε γιατί δεν γίνεται η διαβούλευση που πρέπει να γίνει και ο δομημένο διάλογος ο οποίος θα πρέπει να γίνει και ο οποίο αναγνωρίζεται ω ο, ο, ο δρόμος για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, θα σα πω ότι είναι και έλλειψη τεχνογνωσία, κατάλληλων υποδομών, κουλτούρα, αν θέλετε, από όλε τι πλευρέ επίση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε όσον αφορά αυτό. Και με ρωτήσατε πριν επίση για την πρόοδο κάθε χώρα. Κάθε χρόνο, κάθε χώρα υποβάλλει στα Ηνωμένα Έθνη και μία έκθεση πρόοδου ε, σε σχέση με του στόχου για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και μέσα από αυτέ τι εκθέσει προκύπτει μία συγκριτική εικόνα. Ε, στις Στι πρώτε θέσει είναι η Φιλανδία, η Σουηδία, η Δανία, η Γερμανία. Η Ελλάδα, πρέπει να σα πω, είναι πίσω από χώρε όπω η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβενία. Εάν θέλαμε να δούμε ποια είναι τα βασικά εμπόδια για την αξιοποίηση των, των στόχων από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τι σημαίνει όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ίδιων αυτών των οργανώσεων, τι θα μας λέγατε κυρία Βαθάκου, δηλαδή τι εμποδίζει ε, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να αξιοποιήσουν τους στόχους και εάν τελικά καταφέρουν να τους αξιοποιήσουν πόσο αποτελεσματική είναι για τη λειτουργία τους και αυτό το βλέπουμε και αποκομμένα από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τον κρατικό μηχανισμό δηλαδή μία ΜΚΟ μπορεί να το κάνει αυτό από μόνη της χωρίς άλλου τύπου συνεργασίες όχι και πάλι δείτε τώρα Η ΜΚΟ πολλές ΜΚΟ σχεδιάζουν και υλοποιούν εξαιρετικές παρεμβάσεις αναπτυξιακές στο τοπικό, είτε το περιφερειακό, είτε το εθνικό επίπεδο. Οι οποίε εμπίπτουν στο πεδίο των ΣΒΑ, των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, υπάρχουν πολλέ οργανώσει οι οποίε υλοποιούν ε, προγράμματα για τη φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, για την προστασία του περιβάλλοντο, για την ανεργία, την οικονομική ανάπτυξη. Φυσικά αξιοποιούν σημαντικού πόρου για την υλοποίηση αυτών των δράσεων. Όμω, λίγε είναι οι οργανώσεις οι οποίες γνωρίζουν τους στόχους και συνδέουν τη δράση τους με αυτούς. Κυρίως πρόκειται για μεγάλες οργανώσεις, οργανώσεις οι οποίες μπορούν να, να μελετούν, να αναλύουν εθνικές πολιτικές, και να ασκούν αυτό που λέμε να κάνουν δράσεις lobbying και advocacy, ε, συνηγορία και άσκηση πίεση σε σχέση με αυτά που κάνουν. Είναι δράσεις που συνδέονται με ευρωπαϊκά δίκτυα κατά τα κύριο λόγο. Η πλειοψηφία των οργανώσεων δεν τους γνωρίζουν τους στόχους και δεν γνωρίζουν και τις αντίστοιχες εθνικές στρατηγικές που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό συμβαίνει για τους εξή λόγους αρχικά δεν ξέρουν πώ λειτουργεί η εργαλειοθήκη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και δεν ξέρουν τη σχέση που θα πρέπει να έχουν οι στόχοι με τι εθνικέ πολιτικέ. Μετά πρέπει να σα ρωτήσω πόσε οργανώσει τη κοινωνία πολιτών γνωρίζουν τα εθνικά σχέδια δράση που αφορούν στη δράση του, όπου βέβαια υπάρχουν εθνικά σχέδια δράση. Πόσε τα έχουν μελετήσει και γνωρίζουν στόχου, δείκτε. Και ένα βήμα πιο πέρα, πώς οι ίδιες οι οργανώσεις συνεισφέρουν στην επίτευξη αυτών των στόχων ή αυτών ε, των δικτών. Ο ελληπής εθνικός σχεδιασμός, για να απαντήσω το ερώτημά σας, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Σε αρκετές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν τα εθνικά σχέδια δράσης, δηλαδή οι οδικοί χάρτες, που θα αποτελέσουν την πλατφόρμα για την, να το πω, εναρμόνιση των παρεμβάσεων των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, αλλά και των άλλων φορέων που αναφέρεται, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αγοράς, των άτυπων ομάδων πολιτών. Η ανάπτυξη όμως των εθνικών σχεδίων είναι ευθύνη της πολιτείας. Θα πρέπει να αναπτύξει τις εθνικές πολιτικές σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και βέβαια να τα επικοινωνήσει. Να, να, γνωρίσουν οι οργανώσεις κοινωνίας πολιτών ότι υπάρχουν αυτές οι πολιτικές και αυτά τα εθνικά σχέδια Άρα, ανακεφαλαιώντας, ο ελληπής εθνικός σχεδιασμός είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Όμως θέλω να αναφερθώ και στην ευθύνη των ίδιων των οργανώσεων. Ε, γιατί εδώ έχουμε, όπως αναφέρω και στο κείμενο, ελλειπί στρατηγικό σχεδιασμό τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο επιμέρους παρεμβάσεων. Δεν είναι η στιγμή για να μιλήσω για τεχνικές ε, λεπτομέρειες και ζητήματα, δηλαδή ποια πρέπει να είναι τα στοιχεία της στρατηγικής μιας οργάνωσης πώ πώς διαμορφώνται κτλ. Εκπαιδεύοντα τελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων στο σχεδιασμό έργων από το 2012. Σας λέω λοιπόν με βεβαιότητα ότι δεν δίνεται η έμφαση η οποία απαιτείται στο όραμα μιας οργάνωσης, στο βαθύτερο γιατί της υπαρξής της. Συχνά βρίσκουμε αντί για μια ολοκληρωμένη στρατηγική βράχη πρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα αποτελέσματα και δράσεις, αλλά οι δράσει δεν αποτελούν μέρο τη στρατηγική. Είναι μέσο για την επίτευξη των αποτελεσμάτων. Και επίση τις παρεμβάσει, τα προγράμματα που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι οργανώσει, ε, υπάρχει, υπάρχει έλλειψη όσον αφορά τον αντίκτυπο, το, το, τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Τα δύο αυτά επίπεδα, δηλαδή τα επιμέρου προγράμματα που υλοποιεί κάθε οργάνωση. Θα πρέπει να, να συνεισφέρουν στο, στο, όρεμα και στη στρατηγική της οργάνωσης της στοχοθεσίας και με τρόπο μετρήσιμο για την κάθε οργάνωση. Άρα, η ΜΚΟ χρειάζεται να ενισχύσουν το στρατηγικό του σχεδιασμό, να το πω, να βγουν από το μικρό κόσμο της δράσης τους σε μια συγκεκριμένη περιοχή, πούμε, και να συνδεθούν με τη μεγάλη εικόνα. Το εθνικό, το ευρωπαϊκό, θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό πλαίσιο η ΣΒΑ, η στόχη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι ένα μέσο για να γίνει αυτό. Φανταστείτε δηλαδή οι οργανώσεις να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των εθνικών σχεδίων δράσης ε, για την επίτευξη αυτών των στόχων, να εναρμονίζουν τις παρεμβάσεις τους, έχοντας πλήρη επίγνωση σε ποιους επιμέρους στόχους και δείκτες συνεισφέρουν, να αξιοποιούν πόρους για την υλοποίηση αυτών και βέβαια να παρακολουθούν και να είναι σε θέση να αξιολογούν, να παίζουν το ρόλο του watchdog που πρέπει να παίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών όσον αφορά την υλοποίηση των εθνικών σχεδίων δράσης και την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο συντονισμός αυτός, μιλώντας για την αποτελεσματικότητα τώρα, καταλαβαίνετε ότι θα συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των πόρων, την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια που είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν όλους. Τώρα, κυρία Βαθάκου, είναι ε, το τελευταίο ερώτημά μου και θέλω να σας, ε, να, να σας πω. Υπάρχει κάποια, να το πω έτσι, ε, ε, μπορεί να υπάρξει καταδίκη αν κάποιος ε, μία χώρα δεν ακολουθεί ή δεν προσπαθεί ή δεν δείχνει ότι προσπαθεί να ακολουθήσει τους 17 στόχους ή είναι κάτι που το, έχει θε, το έχουν θέσει τα Ηνωμένα ΕΕ, Έθνη αλλά είναι ε, πια σε καθαρά εθελοντική βάση αν μία χώρα θα κάνει προσπάθειες ή δεν θα κάνει. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ποινή εάν δεν ενσωματώνουν οι χώρες, κάποια χώρα, τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ένα κάλεσμα προς τις χώρες να εντάξουν, να ενσωματώσουν τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον εθνικό σχεδιασμό τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως αυτό το κάλεσμα το κάνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Δηλαδή ζητά από τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Μας βοηθήσατε να καταλάβουμε, γιατί συνήθω τα βλέπουμε με ένα στεγνό τρόπο, ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι και τι μπορεί να γίνει για να επιτευχθούν σε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό μια, μια χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βαθάκου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν άλλο ένα podcast του Ελία με την Οντίν του. Ηχογράφηση, επιμέλεια και επεξεργασία ήχου Πέτρος Καρπαθίου. Ακολουθήστε μας στα κανάλια του Ελία στο YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και αλλού.